Η επικοινωνία είναι δύσκολη, όσο και ανάμεσα στους τρεις αρχηγούς, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Κάτι οι οποίοι βέβαια συγκυβερνούν, αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι, σωστά. Έλεγα προηγουμένως ότι με βάση τη λογική του κυβερνητικού εκπροσώπου και αρμόδιου υπουργού, του κ. Κεδίκογλου, είστε κι εσείς λοιπόν από τους κρατικοδίαιτους, γιατί κάνατε παραγωγή που η οποία έπαιξε την ΕΡΤ, έτσι. Ναι, βέβαια. Και αισθάνομαι μεγάλες τύψεις. Γι' αυτό βέβαια μου στήχησε κάτι παραπάνω αυτή η παραγωγή, εσείς το ξέρετε, αλλά παίχτησα δόξα. Ναι. Κοιτάξτε, πολλά ακούγονται αυτές τις ημέρες για να δικαιολογήσουν μια πράξη που ήταν, να το πω συνοπτικά, ηθικά βάρβαρη, πολιτικά πολύ ανόητη και θεσμικά, όπως έχει φανεί μέχρι τώρα, θεσμικά ή ας το πούμε νομικά, τελείως μετέωρη. Αυτή είναι η συνοπτική περιγραφή μιας πράξεως που οδήγησε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Τον κόσμο, εσάς, εμένα, το όνομα της Ελλάδος. Και ομολογώ ότι εγώ τουλάχιστον με όλα τα επιστημονικά μου εφόδια αδυνατώ να την καταλάβω. Δεν μου λέτε, πραγματικά. Κύριε Πρετανιή, εγώ θυμάμαι σε συζητήσεις που έχετε κάνει δημόσιες, όχι ιδιωτικές. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που μιλάγατε για την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να της προσδοθεί ο χαρακτήρας, είχατε πει, μόνο έτσι θα γίνει ανταγωνιστική ουσία και παιδευτική για το λαό. Δεν τα έλεγα μόνο, τα έχω γράψει κιόλας. Σωστά. Τα έχω γράψει γιατί υπήρξα και περίπου 3 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκεί, στη τηλεόραση. Και είδα τις δυσκολίες, τα επιτεύγματα, είδα τους λαμπρούς ανθρώπους που διαθέτει η ελληνική τηλεόραση, αλλά και όλα τα άλλα συμπαραμαρτούντα, τους άσχετους. Πρέπει όμως να σας πω το πασιφανές, ότι για τα περισσότερα δεινά της ελληνικής τηλεόρασης, αυτή είναι και η δική μου εμπειρία αλλά και όλων των άλλων, υπεύθυνο ήταν αυτό που περιγράφουμε γενικά και αόριστα ως πολιτικό σύστημα. Αυτό έστελνε τους άσχετους διευθυντές, αυτό επιβράβευε τους κακούς παρουσιαστές. Το πολιτικό σύστημα τελικά δημιούργησε αυτό το, θα έλεγα, ανώσιο έτσι δημιούργημα μιας κανονικά σοβαρής τηλεόρασης, όπως έπρεπε να είναι η δημόσια τηλεόραση. Mm. Το πολιτικό αυτό σύστημα λοιπόν, με όλες του τις μορφές, το πρώτο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει σήμερα είναι να κατηγορεί τους άλλους. Αυτό θα έπρεπε να το αποφύγει, πώς να σας πω, με χέρια και με τα μάτια. Και παρόλα αυτά αυτό κάνει. Δηλαδή, μέα κούλπα να πούμε. Θα περίμενε κανένας μια πιο τολμηρή πολιτικά στάση. Σας άκουσα τις προηγούμενες μέρες και έχετε φύγει πέρα από το συμβολισμό του να κατεβαίνει ο διακόπτης στη δημόσια ραδιοτηλεόραση με όλες τις παθογένειες που έχετε περιγράψει. Σας άκουσα να λέτε ότι έχει ξεφύγει πολύ πέρα από αυτό. Είναι θέμα πια ποιότητας δημοκρατίας. Εγώ έχω πει από το πρωί ότι αν χαρακτηρίζουμε ένα δημόσιο οργανισμό άνδρο διαφθοράς, που μπορεί να είναι, και με αυτή τη λογική τον καταργούμε, τότε δεν απέχει και πολύ από το ότι όλη αυτή η διαφθορά είναι σε καιρό δημοκρατίας, να καταργήσουμε και δημοκρατία. Σωστά το λέτε, αλλά εγώ να σας κάνω πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι γνωστό με πολλά περιστατικά ότι δυστυχώς και η αστυνομία έχει, θα έλεγα, εστίες διαφθοράς. Ας καταργήσουμε λοιπόν την αστυνομία από αύριο το πρωί. Το ίδιο μπορώ να πω για το στρατό και το ίδιο μπορώ να πω, αυτό θα ήταν ευχάριστο για να ελαφρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα, και για τους φορολογικούς μηχανισμούς. Είναι γνωστό ότι και εκεί ανθεί η διαφθορά. Ας καταργήσουμε λοιπόν τις εφορίες για ένα εξάμηνο, για 3 μήνες, για 10 μήνες, για να ανακουφιστεί λίγο και ο Έλληνας. Δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά. Πραγματικά δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα και ο δρόμος, επαναλαμβάνω, της ριζικής ανακαίνησης και δημιουργίας της ελληνικής τηλεόρασης είχε ένα κύριο αίτημα, να απεξαρτηθεί από τα κόμματα. Αυτό είναι το κύριο αίτημα. Και αυτό, έτσι λειτουργούν οι δημόσιες τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν συνέφερε τους εκάστοτε κυβερνώντες να το κάνουν.
την απεξάρτηση, το να παραδοθεί δημόσια τηλεόραση σε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά, που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν. Αφθονούν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα δυστυχώς, και όχι να παραμένει ένα κλειστό σύστημα με σημειώματα για να διοριστεί ο ένας και ο άλλος. Γιατί αυτό ήταν η ελληνική τηλεόραση μέχρι τώρα, δυστυχώς. Κύριε Γραμματικάκη, προχθές που πήγατε στην ΕΡΤ, κατά συγκυρία είχαμε ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Σήμερα που μιλάμε, κατά συγκυρία, από τα ξημερώματα έχουμε 9 σεισμικές δονήσεις. Σε μια σεισμογενή. Σεισμογενή, ναι, περιοχή, ναι, βεβαίως, όπως είναι η Κρήτη, αυτό δεν το λέω για πανικό. Είπατε όμως κάτι, λεπτομέρεια, που είναι όμως πολύ χαρακτηριστική για το πόσο άφρονα λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Θέλετε να το παραλάβετε? Έτσι, ναι. Είπατε ότι αν συνέβαινε καταστροφή, για πείτε το λίγο. Ναι, μα είναι πολύ, είναι αυτονόητο αυτό. Θέλω να πω ότι όλες οι χώρες και ιδιαίτερα η Ελλάδα ζουν κρίσιμες καταστάσεις, που μπορεί να είναι μια εξωτερική επέμβαση, μπορεί να είναι ένα σεισμός, μπορεί να είναι μια εκτεταμένη πυρκαγιά, όπως είχαμε πριν από μερικά χρόνια στην Ηλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να ειδοποιηθεί, να ενημερωθεί και να προστατευτεί ο πληθυσμός. Και επίσης είναι γνωστό ότι η μόνη τηλεόραση που διαθέτει αυτό το δίκτυο είναι η δημόσια τηλεόραση, με τα ραδιόφωνά της που είναι εξαπλωμένα σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Αν ομιγέννητο λοιπόν παραστεί αυτή η ανάγκη, που το είδατε με το σεισμό της Κρήτης, ενημερώσεως, οδηγιών, ποιος θα πάρει την ευθύνη των κλειστών δεκτών των ραδιοφώνων και των μαύρων οθονών στην τηλεόραση? Αυτό είπα τότε και το επαναλαμβάνω, είναι ένα εθνικό έγκλημα. Αφήνει απροστάτευτο το μέσο πολίτη για μια ενδεχόμενη, που εγώ την απέφχομαι, κρίσιμη περίοδο, κρίσιμη κατάσταση. Έχουν οι άνθρωποι που τα εισηγούνται αυτά, αυτό το μέγεθος της ανοησίας τους, το έχουν στο μυαλό? Εγώ ελπίζω, το πραγματικά το ελπίζω και το ελπίζομαι όλοι, ότι με αυτή την απέραντη φλιαρία μέχρι να ανοίξει η τηλεόραση δεν θα μας τύχει κάτι που θα είναι καταστροφικό για το έθνος. Υποτίθεται ότι η πολιτική ταγή λειτουργούν και παιδευτικά για μια κοινωνία. Υποτίθεται, λέω, ως γενική αρχή. Έχουμε μια απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας. Η απόφαση αυτή εδώ και 24 ώρα δεν εφαρμόζεται, και δεν εφαρμόζεται γιατί οι τρεις συγκυβερνώντες είναι χαμένοι στη μετάφραση κατά τα δικά τους πολιτικά ωφέλη. Μάλλον απόψε πάλι αυτό θα γίνει. Θα προσπαθούν να την εξηγήσουν. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο είναι το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία? Δηλαδή εγώ δεν δικαιούμαι αύριο στο δικαστήριο, κύριε Γραμματικάκη, σε τυχόν καταδικαστική σε μένα απόφαση, να πω στον πρόεδρο του δικαστήριου, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, εγώ δίνω άλλη ερμηνεία? Ναι, πολλά μπορεί να πει κανείς, αλλά ξέρετε, καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνάει, αυτό μου συμβαίνει εμένα τώρα, ξεπερνάει έτσι και τις πιο σεμνές μας προσδοκίες. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους άλλους Έλληνες πολίτες κάποια ανακούφιση αισθάνθηκα κι εγώ όταν κατάφερα να συναντηθούν οι τρεις αρχηγοί, και κάποια μεγαλύτερη ανακούφιση όταν άκουσα την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, του Προέδρου μάλιστα, για το ενδεχόμενο μέλλον της τηλεόρασης, η οποία σημειωτέων είναι πεντακάθαρη. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά δεν μας χρειάζονται οι νομικοί. Είναι μια πεντακάθαρη απόφαση. Αυτό που λέει στην ουσία είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να συνεχίσει η τηλεόραση όπως λειτουργούσε, και από εκεί και μετά ανοίγει τις πόρτες διάπλατα για να αναδιοργανωθεί, για να βελτιωθεί, για οτιδήποτε αποφασίσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή λοιπόν η πεντακάθαρη απόφαση ξεπερνά κάθε φαντασία ότι συζητιέται αυτή τη στιγμή το νόημα, το περιεχόμενο, αν θέλετε οι εκκρεμείς, τις νομικές ερμηνείες. Είναι αδιανόητο. Πότε συζητιόνται όλα αυτά? Τη στιγμή που μια περίφημη τρόικα βρίσκεται στην Αθήνα και μας πιέζει, που μεγαλώνει ο αριθμός των ανέργων, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με τις περίφημες ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, αν είναι δυνατόν, διάφοροι παρατρεχάμενοι της κυβέρνησης προσπαθούν να δώσουν ο καθένας τη δική του ερμηνεία, που πρέπει να σας πω
συναγωνίζονται σε παραλογισμό και ασχετοσύνη. Για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και εγώ πολύ λιγότερο από τηλεόραση. Είναι δυνατό μια τηλεόραση, όπως ακούω να λέγεται, εθνικού μάλιστα δικτύου, να λειτουργήσει με 30 άτομα? Μα τόσα χρειάζονται για να βάλουν μπροστά τους πομπούς, για να παρακολουθήσουν τις οθόνες, όχι για να κάνουν ένα στοιχειώδες πρόγραμμα. Είναι δυνατό να λέγονται αυτά? Νομίζω ότι αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρουν καθόλου τι θα πει τηλεόραση της ευνίδιας διακοπής. Δεν ξέρουν τι σήμαινε. Αυτό ήταν, αν θέλετε, και το ιστορικό τους λάθος. Διότι μεταξύ μας, αν έκλεινε ένα μεγάλο εργοστάσιο στο Διδημότυχο με 2.500 υπαλλήλους, θα πήγαινε, φοβούμαι να το πω, άκλαυτο. Αλλά όταν ο μέσος πολίτης είτε έβλεπε είτε δεν έβλεπε την ΕΡΤ, προσέξτε το αυτό, είτε δεν του άρεσε είτε την αγαπούσε, ξαφνικά δει μια μαύρη οθόνη στο δωμάτιο ή στο δρόμο, ο συμβολισμός είναι τεράστιος. Αυτό ήταν το λάθος τους. Άγγιξε τον κάθε Έλληνα. Άγγιξε και αυτόν που βλέπει τηλεόραση, και αυτόν που βλέπει τουρκικά, και αυτόν που παρακολουθεί τις ωραίες συζητήσεις Σαχίνη γραμματικά, και όλους τους άγγιξε. Έχει ένα πολύ βαρύ συμβολισμό και ξέρετε, στην ιστορία τα σύμβολα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η ιστορία δεν είναι ούτε αριθμοί, ούτε αποφάσεις, ούτε νομικές ερμηνείες. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες παραδείγματα από την ελληνική ιστορία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω μια ερώτηση ιντριγκαδόρικη, προβοκατόρικη στο Γιώργο Γραμματικάκη. Είναι ο πρώτος. Είναι ο πρώτος που πριν 2,5 χρόνια είπε ότι αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία χρειάζεται reset. Το reset σημαίνει μικρή διακοπή και πανεκκίνηση. Άρα θα σας πει κάποιος, γιατί κύριε Γραμματικάκη μου φωνάζετε όταν ο Σαμαράς κάνει reset στη δημόσια τηλεόραση? Είναι πολύ, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η παρομοίωσή σας. Ο κύριος Σαμαράς κάνει reset πατώντας το λάθος κουμπί. Δεν ξέρει ούτε το κουμπί ποιο είναι. Καλό. Ένας υπολογιστής έχει χιλιάδες κουμπιά. Αυτός αντί να πατήσει το reset, πάτησε το restart ή το delete. Προσέξτε, το delete. Το delete, σωστό. Ναι, αλλά το delete φοβάμαι ότι αν προχωρήσει έτσι, εγώ ελπίζω πάντα ότι θα γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο ρόλος μου είναι να δίνω κάποια αισιοδοξία. Εάν προχωρήσει έτσι, το delete θα είναι και για τον εαυτό του. Η ιστορία δυστυχώς δεν ανέχεται την ύβρη, το είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτά όλα που γίνανε αυτές τις μέρες είναι ύβρις. Είναι ύβρις εναντίον της δημοκρατίας, εναντίον των σπουδαίων ανθρώπων που έχουν λαμπρύνει το ελληνικό ραδιόφωνο και την ελληνική τηλεόραση. Αυτή η ύβρις, φοβούμαι να το πω, δεν θα μείνει ατιμόρυτη για τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Επειδή είστε και πολιτικών, δεν είστε ο φιλόσοφος μόνο Γραμματικάκης, ο ακαδημαϊκός, ο αστροφυσικός. Όλη αυτή η εικόνα έχει μια κατάληξη απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κατάληξη αυτή κατά πολλούς μυρίζει και εκλογές, η δική μου εκτίμηση είναι όχι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα από το αν τα σπάσουν, που εγώ δεν το βλέπω, ή αν τα βρουν, θεωρείτε ότι πια δεν έχει τραβηχτεί η κουρτίνα μιας κυβέρνησης τρικομματικής συνεργασίας που απλώς θα μετρά μέρες? Φοβούμαι ότι αυτό το δεύτερο που λέτε είναι σε μεγάλο βαθμό αληθινό. Όπως και να βλέπε κανένας αυτή την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, από όποια μεριά και να την έβλεπε, ήτανε ένα βήμα μπροστά για την Ελλάδα, γιατί σήμαινε μια στοιχειώδη συνεννόηση σε ορισμένα βασικά πράγματα και την κατάρρευση αυτού που παλιά λέγαμε όλοι του περίφημου δικομματισμού. Αυτό έγινε. Θα είναι λοιπόν τραγικό, επαναλαμβάνω, τραγικό για την πολιτική μας πορεία. Αυτή η κατάρρευση του τρικομματισμού, του δικομματισμού ας το πούμε έτσι, να οδηγήσει σε ένα τέλμα τέτοιο που να αρχίσει ο κόσμος να νοσταλγεί τις μονοκομματικές, τις ισχυρές κυβερνήσεις οι οποίες είχαν δύσει πλέον. Γι' αυτό και εκφράζω την ελπίδα ότι θα βρεθεί ένας τρόπος. Ένας τρόπος που ολόκληρο αυτό το, αν θέλετε, το κυβερνητικό συγκρότημα θα προχωρήσει, αλλά πάρα πολύ πληγωμένο.
πότε θα γιατρέψει τις πληγές του, αν αποφασίσει από αύριο το πρωί να κάνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, να συγκρουστεί πραγματικά με αυτό που λέγεται Τρόικα, μα νομίζω ότι έχει όλα τα περιθώρια σύμφωνα με τα δεδομένα τα καινούργια, και να αρχίσει να δίνει σημασία στον δύστυχο, τον ταλαιπωρημένο και στον απελπισμένο πολίτη. Φαντάζεστε σήμερα ένα άνεργο, λέω την ακραία περίπτωση, ή ένα βιοπαλαιστή, τι θα αισθάνεται μέσα του όταν βλέπει ότι επί δύο μέρες άνθρωποι που υποτίθεται τους έχει δώσει την τύχη του συζητούν για την ερμηνεία μιας δικαστικής αποφάσεως που δεν θα έπρεπε να έχει καμιά άλλη ερμηνεία παρά το τέλος πάντων να τα ξεχάσουμε αυτά και να πάμε μπροστά. Εγώ θέλω να πω κλείνοντας, αφού θα σας ευχαριστήσω, ότι ο αντιπρόεδρος της λυρικής σκηνής εντελώς προφητικά ενέκρινε μια καταπληκτική παράσταση που έκανε θράψη, το Σικελικό Ισπερινό, και φοβούμαι ότι αυτό συμβαίνει σε αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή πρώτα κατέλαβε εντός εισαγωγικών τα πράγματα, αλλά τώρα κατασφάζεται από τους γηγενείς. Έτσι είναι δυστυχώς. Έτσι είναι, και το κακό είναι ότι κάθε μέρα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Εγώ ευελπιστώ λοιπόν ότι η επόμενη κουβέντα μας θα είναι σε ένα καλύτερο κλίμα. Όχι για την κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει, ούτε για τους εταίρους. Μάλιστα αυτή η λέξη εταίροι είναι και λίγο κομική. Η κυβερνητική εταίροι λέει και είναι εταιρείες. Είναι εταιρείες, μήπως είναι εταιρείες. Έχω μια πολύ βαριά υποψία. Εταιρείες μικρών συμφερόντων, μικροκομματικών συμφερόντων. Αν οι εταίροι λοιπόν δεν δείξουν στο σύνολό τους τη λογική ότι προέχει το έθνος αυτή τη στιγμή, προέχει η πατρίδα και προέχει ο Έλληνας πολίτης, τότε τα μηνύματα της ιστορίας θα είναι πολύ βαριά.